Σε ετοιμότητα βρέθηκε για άλλη μια φορά η πολιτική προστασία της περιφέρειας, τα μηχανήματα της οποίας είναι από νωρίς το πρωί στην ορεινή περιοχή, προκειμένου να διατηρήσουν ανοιχτό τον δρόμο, ο οποίος ωστόσο εξακολουθεί να κρύβει αρκετές παγίδες εξαιτίας της χιονόπτωσης. Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, το χιόνι ξεπερνάει ακόμα και τους 20 πόνους, αν και για την ώρα δεν έχουν προκύψει ιδιαίτερα προβλήματα ως προς τις μετακινήσεις των οδηγών, οι οποίοι βέβαια οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε η χιονόπτωση. Ήδη στο 21 είχε περίπου 5 πόντους χιόνι το πρωί στις 7 η ώρα, αλλά περνούσαν τα αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες. Η χιονόπτωση άρχισε να αυξάνει σταδιακά και το χιόνι έχει φτάσει περίπου στους 20 πόντους στην περιοχή των Θερμών και του Κίδαρη. Λοιπόν, τα χιονιστικά μηχανήματα, τα δικά μας, οι αλατιέρες με τους προωθητήρες μπροστά, είναι σε εγρήγορση. Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, είναι ανοιχτός ο δρόμος μέχρι τα σύνορα, έχουν καθαρίσει και έχουν ρίξει και αλάτι και θα κινηθεί δεύτερη αλατιέρα, εάν χρειαστεί, προς την περιοχή Λυκοδρομίου Σταυρούπολης, όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει αρχίσει και σε εκείνο το σημείο η χιονόπτωση. Θα παρακαλούσαμε τους οδηγούς που κινούνται σε αυτά τα οδικά δίκτυα να είναι εφοδιασμένοι με αλυσίδες δια πάνε ενδεχόμενο. Το δίκτυο είναι ανοιχτό, αλλά η αλυσίδα είναι απαραίτητη, γιατί δεν ξέρουμε από στιγμή σε στιγμή πώς αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, η πολιτική προστασία και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητος είναι σε εγρήγορση. Ο κόσμος που δουλεύει τα μηχανήματα είναι stand-by. Υπάρχει αλάτι άφθονο, έχουμε μεταφέρει αλάτι και στην περιοχή των Θερμών και ένα μηχάνημα για να μπορεί να φορτώσει τα μηχανήματα και τις αλατιέρες. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η ετοιμότητα και το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό παρά την όποια χιονόπτωση. Βελτίωση του καιρού, ωστόσο, αναμένεται από αργά το βράδυ του Σαββάτου και κυρίως από την Κυριακή, με τα φαινόμενα να σταματούν σχεδόν σε ολόκληρη την περιφέρεια και τους ανέμους να ενισχύονται, προκαλώντας έτσι αρκετό κρύο.